Πανελλαδική στάση εργασία στο δημόσιο σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου και σε στάση εργασίας προχώρησαν και εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Αυτός ο νόμος που πάνε να ψηφίσουν σίγουρα θα μείνει στα χαρτιά. Εμείς όπως και σήμερα, όπως και χθες, έτσι και αύριο θα πραγματοποιούμε τις κινητοποιήσεις μας χωρίς να παίρνουμε άδεια από κανέναν. Δεν θα χρειαστούμε ποτέ ούτε την άδεια του κ. Μητσοτάκη, ούτε την άδεια της κυβέρνησης, ούτε την άδεια κανενός υπουργού. Όπως επισημάνθηκε, η κυβέρνηση φέρνει το νομοσχέδιο για την ουσιαστική απαγόρευση των διαδηλώσεων και των συγκεντρώσεων. Ωστόσο, κανείς δεν πρόκειται να τους σταματήσει και οι κινητοποιήσεις θα γίνονται κανονικά. Και το crash test για αυτή την όλη, για όλα αυτά που λέω, θα είναι την επόμενη Τετάρτη στις 15 του μήνα, όπου ως ΠΟΕΔΗΝ θα έχουμε συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Υγείας για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων και πορεία προς το Μαξίμου και δεν θα ενημερώσουμε κανέναν. Και όποιος θέλει, ας έρθει να μας συλλάβει. Το νομοσχέδιο υπό τον τίτλο Δημόσιες υπαίθριες συναδρήσεις έχει προκαλέσει αντιδράσεις και κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί και για αύριο Πέμπτη.